Με τον Δημήτρη Πλιάγκα να ανοίγει το χώρο των γκολ στο έκτο λεπτό με μια υπέροχη κεφαλιά, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια ο Μίτσης στο 31 με προβολή, ο Στεφανίδης στο 34 με δυνατό σουτ, πάλι ο Μίτσης στο 36 με κεφαλιά, ο Ρούσος στο 74 με διπλή προσπάθεια και εν τέλει ο Στεφανίδης στο 78 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η ΑΕΛ έφτασε κόντρα στον Κεραυνό Θεσπρωτικού στην ευρύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα με το τελικό σκορ 6-0 να φαντάζει μικρό μπροστά στο πλήθος των ευκαιριών που δημιούργησαν οι Βυσσινοί, οι οποίοι εξακολουθούν να προπορεύονται στον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής με 7 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο οικονόμο Τσαριτσάνης και 12 από την Κοζάνη, η οποία ανακατέλαβε από χθες την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το δυστύχημα πάντως ήταν που αυτή την εμφάνιση δεν μπόρεσε να την απολαύσει η πλειοψηφία των φίλων της ομάδας, πλην εκείνων φυσικά που γέμισαν τις ταράτσες πέριξ του σταδίου Αλκαζάρ, καθώς ο αγώνας έγινε κυκλισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας. Μοναδικός παραπονούμενος ωστόσο και δικαίως ήταν στο τέλος ο τεχνικός της ΑΕΛ Γιώργος Τράτζαλης, που στάθηκε στον κακό αγωνιστικό χώρο του Λαρισινού σταδίου. Σε αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή και μέσα από ένα πρόγραμμα μπορεί να δοθεί να βοηθήσουμε όλοι μας σε αυτό το γήπεδο και πολύ περισσότερο αυτοί που είναι και υπεύθυνοι. Στο μεταξύ, και ενώ όλοι στην ΑΕΛ τελούν εν αναμονή της Γενικής Συνέλευσης της προσεχούς Πέμπτης, ετοιμάζεται για την Τρίτη 18 του μήνα και η πρώτη επίσημη εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Συλλόγου.